μάχες και οι εκρήξεις μένονται για έκτο 24ωρο στο Χάρκοβο της Ουκρανίας. Στόχοι, κτίρια στο κέντρο της πόλης. Ο αστικός ιστός τυλίγεται στον καπνό και οι εκτιμήσεις για δεκάδες νεκρούς και τραυματίες κόβουν την ανάσα. Οι πρώτες εικόνες που μεταδίδονται είναι αποκαρδιωτικές. Ανθρώπινα σώματα κοίτονται νεκρά στη μέση του δρόμου. Λίγο νωρίτερα, στα συντρίμμια από τις επιθέσεις, κάτοικοι επιχειρούν να απομακρύνουν πλιατσικολόγους που προσπαθούν να βάλουν χέρι στην περιουσία Ουκρανών που είτε άφησαν τα σπίτια τους για να βρουν έναν πιο ασφαλή προορισμό ή μετακινήθηκαν σε καταφύγια. Μετά από 2,5 24ωρα, οι κάτοικοι του Κιέβου στις 8 το πρωί σήμερα αρχίζουν διστακτικά να βγαίνουν από τα καταφύγια και τα σπίτια τους μετά τη λήξη της απαγόρευσης κυκλοφορίας υπό τους ήχους αναδιαστήματα των σιρήνων που τους καλούν να επιστρέψουν στα καταφύγια καθώς οι μάχες μένονται. Μια υποτυπώδης επιστροφή στην καθημερινότητα με εχθρό το φόβο και την αγωνία, όπως και τις ελλείψεις πλέον που καταγράφονται σε ό,τι αφορά την τροφοδοσία. Ράφια καταστημάτων έχουν αδειάσει. Επιχειρείται να γίνει μια διαχείριση που θα κρατήσει τουλάχιστον με τα απαραίτητα για τους περισσότερους. Εκτός από το Κίεβο και το Χάρκοβο, συγκρούσεις μένονταν όλη τη διάρκεια της νύχτας και γύρω από τη Μαριούπολη. Σε νοσοκομεία των μεγάλων πόλεων, οι γιατροί δίνουν μάχη για τη διάσωση τραυματιών. Ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Τη στεναρή αντίσταση των Ουκρανών προσπάθησε να καταγράψει δείχνοντας τις συνέπειες για το ρωσικό στρατό ο δήμαρχος της πόλης Μπουχά που βρίσκεται κοντά στο Κίεβο. Οι ζωνικές δυνάμεις της Ουκρανίας зупинили колону ворога, вулиця Вокзальна, місто Буча. Це результати їхнього вторгнення і роботи наших збройних сил. Звичайно, приватний сектор, який поруч, також отримав пошкодження, але все відбудуємо. Всі живі, всі здорові. Збройні сили України гарно відпрацювало. Це була Україна. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τουλάχιστον 102 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία, ενώ άλλοι 304 έχουν τραυματιστεί. Στις εκκλησίες, ιερείς και πιστοί προσεύχονται για τη λήξη του πολέμου. Κεριά αναμένα κρατούν και στα καταφύγια Ουκρανοί που προσεύχονται για τους δικούς τους.